Έτσι είναι, γέ μου. Πρόκειται για πολύ σκληρή δουλειά. Η οικοδομή είναι σοβαρή δουλειά. Σήμερα θα μάθεις πολλά εδώ. Πάρα πολλά. Ωραία, μπαμπά. Θέλω να μάθω. Γέ μου, να θυμάσαι πάντα έρχεται πρώτη η ασφαλειά μας. Πρόσεξε, θα σου πω. Αυτό το σκληρό καπέλο είναι η προστασία σου. Και ο άνδρας έχει πάντα μαζί του την προστασία του. Ορίστε, λοιπόν. Πώς αισθάνεσαι. Πες μου. Εντάξει, μπαμπά. Αρίσιους! Έλα μέσα γρήγορα! Μην εδώ, γέ μου. Πρέπει να μιλήσω στο αφεντικό μου. Τι δουλειά έχει εδώ το παιδί σου? Τίποτα. Απλά ήθελα να του δείξω ότι κάνει ο πατέρας του στη δουλειά. Πρόσεξε, μην μπλέξεις, αλλιώς θα ψάξεις αλλού να βρεις δουλειά! Τώρα φύγε από εδώ! Χιούι! Τι κάνεις εκεί, βάλ' τα αυτά πίσω, εκεί που τα βρήκες! Τώρα! Εντάξει, μπαμπάκο! Παρατρίχα. Ρε άχρηστε, ανόητε! Πού είχε στο μυαλό σου, βλάκα! Ανόητε, βλάκα! Να εγώ ξέρω... Σκάσε και βγες έξω! Υποσχεθείς ότι θα είσαι φρόνιμο, παιδί. Εντάξει, μπαμπά. Θα είμαι φρόνιμος. Άκουσε τώρα. Θα σου μάθω την τέχνη να περπατάς στις ψηλές καλοσκές. Να θυμάσαι, μην κοιτάς ποτέ κάτω. Λοιπόν, τώρα σήκωσε τα χέρια σου στα πλάγια έτσι. Μετά βάζεις τον πόδι μπροστά από το άλλο. Α, έτσι. Όχι, Χιούι, κάνε πίσω! Όχι! Βλέπεις τι εννοούσα για το σκληρό καπέλο, γε? Χιούι, κοίτα τι σου έχω εδώ. Τώρα μπορείς να μαστορεύεις κι εσύ. Ίσως μια μέρα γίνεις επαγγελματίας κι εσύ όπως κι εγώ. Τι ωραία, τι ωραία! Ωραία!
ξανά! Με συγχωρείς, μπαμπάκα! Δεν πειράζει, γέ μου. Όλοι κάνουμε λάθη. Απλά θα πάω τώρα να πιω μια ασπιρίνη. Αχ, το κεφαλάκι μου. Εγώ θα την δώσω, μπαμπάκα! Για δες, ένα για αριστερό καινούργιο νόμισμα! Χιούι, θα έπρεπε να... Πόσο μου αρέσει η ζωή με το ξύλο, το πετό και το ατσάλι. Έτσι δοκιμάζεται ο τύπος του άντρα. Φαίνεται από ότι είσαι φτιαγμένος. Πώς κάνει το αίμα να τρέχει στις φλέβες. Είμαι περήφανος για τη δουλειά μου, Χιούι. Η μεγαλύτερη ελπίδα μου είναι ότι κάποια μέρα θα ακολουθήσεις και εσύ τα βήματά μου. Φύγε, μήνα, μην ενοχλείς τον μπαμπάκα μου! Αλοίσιος, τι ευγενικό εκ μέρους σου που ήρθες να με δεις! Τα κατάφερες πολύ καλά, γιέ μου. Είμαι περήφανος για σένα. Ευτυχώς που φορούσαμε τα σκληρά καπέλα μας. Τρόπο να γλιτώσω. Περίμενε εδώ, Πάτσι. Θα είσαι πρόνιμος. Γεια σας, κουλικάκια. Γεια σου, Χιούι. Η τέλεια μεταμφίεση. Ξέχασα το Πάτσι μου. Πάτσι. Δεν θα με αναγνώρισε ούτε καν η μητέρα μου. Τώρα θα αρπάξω τα χρήματα και... Τι ωραία, Πάτσι, τι ωραία, είσαι ζωντανός! Θα σε δείξω στην μπαμπά μου! Μπαμπά, κοίτα! Ο Πάτσι μου είναι ζωντανός! Τι ωραία, ένα δέσποτο σκυλάκι, σίγουρα είναι...
διατηρημένο. Μπορώ να το κρατήσω, μπαμπά, μπορώ. Φυσικά μπορείς, γλυκέ μου. Αλλά θα πρέπει να τον ταΐσεις, να τον κάνεις μπάνιο και να τον φροντίζεις καλά. Εντάξει, ε! Φυσικά θα τον φροντίζω, μπαμπά. Κάτσε, είσαι δικός μου για πάντα, για πάντα. Αυτή είναι η κουζίνα και αυτό θα είναι το πιάτο σου. Για να δούμε τώρα τι μπορούμε να σου δώσουμε να φας. Ορίστε λοιπόν. Πάει όλο το φαγητό σου πάτσι για να γίνεις μεγάλος και δυνατός. Ακριβώς όπως και εγώ. Έλα, Πάτσι! Είναι ώρα για το μπάνιο σου! Α, ναι! Παραλίγο να το ξεχάσω! Το σαπούνι! Χαζό σκυλί σου! Σε βαβάρε το παντό σου, Πάτσι! Φύγε μακριά μου! Άψε με ήσυχο! Όχι! Πού είναι τα λεφτά μου, σκουλίκια? Γιατί δεν ρωτάς τα σκουπιδιάρι, ε? Όχι πάλι! Προτιμώ να είμαι πίσω από τα κάγκελα παρά να είμαι ο Πάτσι σου! Όχι! 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 Ελπίζω να του αρέσει του Πάτσι το καινούριο του σπίτι!
πάω να παίξω στην παραλία. Καλά, ό,τι θες. Χιούι! Πάω να παίξω στην παραλία, θα πάω να παίξω στην... Ω! Ναι, μπαμπάκα. Πρέπει να θυμάσαι, ο ωκεανός είναι επικίνδυνο μέρος. Έτσι δεν μπορείς να μπεις στο νερό χωρίς εμένα. Τώρα θα μαζέψω κοχύλια. Να σε φρόνιμος. Μα θέλω να μαζέψω κι εγώ κοχύλια, παπά. Μπορώ, ε? Ναι, εντάξει. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Να το κάνεις εκεί πέρα. Παπά, κοίτα ένα κοχύλι που βρήκα. Χιούι! Τελικά, πόσες φορές πρέπει να σου πω ότι δεν μπορείς να μπεις στο νερό χωρίς εμένα! Μήπως μπορούμε τότε να παίξουμε φρίσμπι? Εντάξει, εσύ πήγαινε εκεί! Εμπρός, λοιπόν! Εντάξει, μπαμπά! Σου έρχεται! Μπαμπάκα! Εκεί πέρα. Αρκετά όνς εκεί. Έλα μέσα, μπαμπάκα, το νερό είναι πολύ ζεστό εδώ πέρα. Εγώ θα μείνω εδώ πέρα, εδώ που είμαι ασφαλής. Hey, φίλε. Ναι, σε σένα μιλάω. Τι νομίζεις ότι κάνεις? Γιατί δεν σέβεσαι καθόλου την ιδιοκτησία των άλλων, ε? Τι σου συμβαίνει? Γιατί δεν έχεις μάθει στο παιδί σου τι είναι προσωπική υγιεινή? Έρχομαι εγώ στο σπίτι σου να κάνω κάτι τέτοιο, ε? Ίσως την επόμενη φορά να δείξεις λίγο σεβασμό, τι είπε. Α. Πάρε τα παιχνίδια σου, Χιούι. Μείνε έξω από το νερό και να παίξεις όσο θα κάνω ηλιοθεραπεία. Φυσικά, παπά, θα παίξω ωραία. Σου αρέσει το κάστρο από άπο? Όχι! Προσπαθώ να κάνω ηλιοθεραπεία. Γι' αυτό μου δίνεις, σε παρακαλώ, λίγο το αντιλιακό. Εντάξει, μπαμπάκα. Αυτό θα βοηθήσει τον μπαμπά μου να μαυρίσει. Ορίστε, μπαμπάκα. Σε ευχαριστώ. Τώρα μπορώ να κάνω ηλιοθεραπεία. Αυτή είναι η ζωή. Ήλιος, θάλασσα και μια φωτιά. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα χοντρό, ζουμερό, καπνιστό λουκάνικο. Εκτός ίσως από πάπια ψυχή. Αφήστε τα λουκάνικα σας, παιδιά. Εγώ θέλω άσπρο κρέας. Εγώ φτερούγα. Εμένα μου αρέσουν τα πόδια. Καβούρια! Τώρα πού πήγε αυτός ανόητος ο γιος μου? Χιούι! Άγγελέ μου! Τελικά πόσες φορές πρέπει να σου πω ότι... Εσύ... Βοήθεια! 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 Μην ανησυχείς καθόλου, μπαμπάκα, θα σε σώσω εγώ! Κακιά καργαρία! Κακιά καργαρία!
πρώτο βήμα για την τεχνητή αναπνοή είναι... Πιάνουμε το κεφάλι. Δεύτερο, καθαρίζουμε τη δίωδο του αέρα. Και τρίτο... Κλείνουμε τη μύτη και... Φυσάμε. Κουνηθούμε λιγάκι. Εσύ μείνε εδώ να περιμένεις την ειδική αίθουσα αναμονής. Ωραία στρογγυλά βουτάκια. Όχι πολύ παχουλό. Ωραία πλευρά. Και δες πουλάκια. Όλα αυτά σε ένα υπέροχο παράδειγμα πολύ γευστικού γεύματος. Ωραία στάση. Όμως, νομίζω ότι αυτή εδώ χρειάζεται ένα ειδικό κόψιμο, βέβαια. Πάρε με μια φωτογραφία, πάρε με μια φωτογραφία. Αυτό το πουλί θα είναι σκληρό αυγό για να το σπάς. Λοιπόν... Σε αυτό εδώ το σκηνικό αναζητώ ένα στοιχείο της περίοδου. Ένα κάτι ιστορικό. Αυτή θα είναι φοβερή φωτογραφία. Κύριε, μοιάζεται πράγματι πολύ προεδρικός. Τώρα μείνε σε αυτή τη στάση όσο εγώ θα είμαι στο θάλαμο και θα σου ρίξω. Τέσσερις αιώνες και 7 χρόνια πριν οι καλοί μας πρόγονοι ζούσαν σε μία μεγάλη... Αυτή η φωτογραφία χρειάζεται ένα ειδικό πλαίσιο. Γι' αυτό βάλε το κεφάλι σου στην αγχώνη, Χιούι. Ωραία, η αγχώνη! Η αγχώνη, η αγχώνη! Τι είναι η αγχώνη? Είναι ένα ειδικό μηχάνημα που σε βάζει σε πλαίσιο για τη φωτογραφία. Σταμάτα να καθυστερείς και βάλε το κεφάλι στην αγχώνη. Η αγχώνη, η αγχώνη, η αγχώνη, η αγχώνη, η αγχώνη, η αγχώνη. Σε αυτή την πόζα θα είσαι διάσημο αστέρι του ροκ. Είσαι ο βασιλιάς. Μα, χρειάζεσαι μια ειδική μεγέθυνση. Ναι, θα σε κάνω μεγαλύτερο και από τη ζωή την ίδια. Και έχω ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Ορίστε, φάει ένα σάντουιτς με κεφτεδάκια. Εμπρός, φάτο. Σου κάνει καλό, φάε. Όχι, κύριε φωτογράφε.
Η μαμά μου μου έμαθε να μοιράζομαι το φαγητό μου. Ορίστε, πάρτε κι εσείς λίγο. Θα το πάρω εγώ αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σκηνικό θα σε εκτοξεύσω στο διάστημα. Θα γίνεις η πρώτη πάπια που θα πάει στο διάστημα. Θα πάω στο διάστημα, θα πάω στο διάστημα. Πού είναι το διάστημα όμως? Είναι εκεί πάνω. Τώρα μπες στο πυραυλό. Θα ετοιμάσω τη μηχανή. Γι' αυτό ετοιμάσω για την εκτόξευση. Εντάξει, μικρά, άρχισε την αντίστροφη μέτρηση. 10 δευτερόλεπτα για την εκτόξευση και μετράμε. 10. Δεν ξέρω να μετράω. Δεν πειράζει, μικρέ. Περίμενε λίγο να ετοιμάσω το φλάς. Περίμενε. Έρχεται μια πάπια φλαμπέ αμέσως. 3, 2, 1, εκτόξευση! Φιλαράκο, εσύ δεν είσαι φωτογράφος, είσαι η Αλεπούνε, είσαι η Αλεπού. Και νομίζω ότι προσπαθείς να με σκοτώσεις, δε! Όχι! Αγαπούλα μου, όλα είναι καλά! Νομίζω ότι άκουσε κάποιο θόρυβο! Κοίτα, μαμάκα! Είμαι φωτογράφος! Είμαι φωτογράφος! Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Ματίνα Καρά, Μαρία Μπονίκου, Μάνος Βενιέρης. Προσαρμογή διαλόγων, σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου. Η ηχογράφηση και το μιξάζ έγιναν από τον Γιάννη Βλάχο στο στούντιο SPK Video Film Television.